Νεοεκλεγής είναι και ο κύριος Παπαναστάσης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Τι δουλειά κάνατε? Είμαι απόστρατος αντισυνταγματάρχης της ειδικής δυνάμεις. Να το ρωτήσω χωρίς να παρεξηγηθώ. Παρακαλώ. Συνταγματάρχης κομμουνιστής. Η ερώτησή σας ενέχει το σπέρμα του αποκλεισμού. Όχι. Το οποίο, να ολοκληρώσω. Το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει τις ρίζες του στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όταν στις ένοπλες δυνάμεις ενσωματωθήκανε δοσύλλογοι, ταγματασφαλίτες και τα λοιπά, και το ΚΚΕ φυσικά και ό,τι είχε σχέση με αυτό έμεινε απ' έξω. Σήμερα πραγματικά ο λαός μας, βέβαια, ο λαός μας έχει κατακτήσει το δικαίωμα να εκπροσωπείται σε όλους τους χώρους, σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις υπηρεσίες. Και κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων έλεγα με τον κύριο Παναστάση που, να του δώσουμε και σε εκείνον συγχαρητήρια. Αν ξέρουμε και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δική σας προεκλογική εκστρατεία του κόμματός σας, όπου δεν υπάρχουν οι ανταγωνισμοί που υπάρχουν σε άλλα κόμματα. Βεβαίως, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Τα συντροφικά μαχαιρώματα. Ακριβώς. Δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα πραγματικά που αυτή η ομάδα δεν είναι μόνο. Λέγεται και γραμμή. Λέγεται και γραμμή. Όχι, γραμμή, ακριβώς, γραμμή, γραμμή μπορεί να το νοείτε και νομίζω πως ενέχει και κάποια στοιχεία, όχι και τόσο καθαρά. Η ομάδα αυτή πραγματικά υποστηρίζεται από το σύνολο των μελών και οπαδών του Κομμουνιστικού Κόμματος και από τους χώρους της εργαζόμενης. Για πάμε να δω. Πώς την είδατε αλήθεια την κυβέρνηση, νέα κυβέρνηση, το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει, την αντιπαράθεση με την μέχρι πρότινος κυβερνητική παράταξη, το ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε και την αντιπαράθεση που υπήρξε? Ουσιαστικά αντιμετωπίζεται η Νέα Δημοκρατία σήμερα και, και έχει και μεγάλη ευθύνη, αν θέλετε, και ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σαν μια πολιτική παράταξη η οποία προέρχεται από παρθενογένεση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο λαός μας το γνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πριν το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια, τον διαδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την διαδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και οι ευθύνες της. Για αυτά, αν θέλετε, που είναι και σημειολογικά, αυτές οι τραγικές στιγμές που βιώνουμε σήμερα και οι ευθύνες της είναι τεράστιες και το γνωρίζει, αν θέλετε, και ο λαός αλλά και οι εργαζόμενοι, κυρίως στους μηχανισμούς αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Σήμερα είναι η Χαλκιδική, χθες ήταν το Μάτι, προχθές ήταν οι πλημμύρες που είχαμε στη Μάντρα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτούς τους χώρους ίδιοι έχουν αποδομήσει τη λογική του στρατηγού ανέμου, γνωρίζουμε την έκφραση του κυρίου Πολίδωρα, δηλαδή την ευθύνη της φύσης για τις εκατόμβες των θυμάτων. Δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην πυροσβεστική γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία των πυροσβεστικών οχημάτων κινούνται με δωρεές από τα βουλκανιζατέρ στις περιοχές, γνωρίζουν ότι την υποδομή ασφαλείας, στολές και τα λοιπά, τα πληρώνουν από την τσέπη τους και γνωρίζουν ότι η χρηματοδότηση από την κάθε κυβέρνηση των τελευταίων ετών είναι πάρα πολύ ελλιπής. Άρα λοιπόν μην έχουμε κροκοδίλια, μην χύνουν οι κυβερνήσεις κροκοδίλια δάκρυα. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια για τους νεκρούς και ευχές για γρήγορη ανάρρωση των τραυματισμένων. Και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε, μάλιστα με συγκεκριμένες. Πέρυσι κάναμε μια ημερίδα για το πυροσβεστικό σώμα και αναδείξαμε όλες τις πλευρές που νοσεί αυτός ο χώρος. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, την οποία είναι μια τραγική κατάσταση. Όσον αφορά την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτές οι αντεγκλήσεις έχουν καμιά ουσία για τους τηλεθεατές μας και για τους εργαζόμενους κτλ. Γιατί ξέρουν ότι και αυτή η κυβέρνηση. Αν μου επιτρέπετε μια διακοπή. Κυρία Γιαννούλη, αν θέλετε να ολοκληρώσω. Είχα μεγάλη υπομονή, δεν διάκοψα. Βεβαίως να σας ακούσω με πολύ προσοχή αφού ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Με διακόπτε και πραγματικά δεν βοηθάει αυτό ούτε τους τηλεθεατές να κατανοήσουν αυτά που λέμε. Η πολιτική λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας δεν θα διορθώσει ούτε τα κόκκινα δάνεια που πίσω από αυτή τη λέξη υποκρύπτονται τραγωδίες, τραγωδίες που τις καλλιέργησε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αυξήσει τους μισθούς, δεν θα αυξήσει τις συντάξεις, δεν θα αφαιρέσει τα φακελάκια από τις τσέπες των ασθενών που πάνε στα νοσοκομεία, ούτε θα
βοηθήσει τις οικογένειες που έχουν νέους που σπουδάζουν σε όλες τις βαθμίδες και που πραγματικά αποτελούν μια οικονομική αιμορραγία. Και γιατί δεν θα το αφαιρέσει, δεν θα απαλύνει αυτά τα προβλήματα. Γιατί, πρώτον, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ένα, και δεύτερον, εδράζεται πάνω στην ευρωενωσιακή πολιτική ακριβώς.